Με το βλέμμα στραμμένο στις αντοχές του συστήματος υγείας, παρακολουθούν οι επιστήμονες την πορεία της Όμικρον, καθώς τα νοσοκομεία στη Βόρεια Ελλάδα παραμένουν σε ασφυξία, με δεκάδες ασθενείς να παραμένουν διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Τι σημαίνει τα μέτρα μετά τις 3 πρώτου? Δηλαδή μέχρι τις 3 πρώτου κάνουμε σύμβαση με τον κορονοϊό ότι δεν θα χτυπήσει την πατρίδα μας και μετά θα πάρουμε τα μέτρα τη στιγμή που δεν έχουμε πού να νοσηλεύσουμε τους ασθενείς με COVID από τη Δέλτα? Οι προβλέψεις για την αύξηση των κρουσμάτων είναι εφιαλτικές και θεωρείται βέβαιο ότι η έκρηξη των κρουσμάτων θα οδηγήσει σε πολλές βαριές νοσηλίες, κυρίως ανθρώπων που δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση. Μπορεί να είναι κρούσματα περίπου τριπλάσια, διπλάσια, τριπλάσια ή λίγο παραπάνω από αυτά που έχουμε τώρα. Δηλαδή μπορεί να δούμε κρούσματα 15 ή 18.000. Θα έχουμε πάρα πολλά κρούσματα. Και αν έχουμε πάρα πολλά κρούσματα, είναι λογικό και με μικρή λιμωγόνο δύναμη να έχουμε πολλά βαριά περιστατικά. Συναγερμός έχει σημάνει από την αύξηση του οικού φορτίου στα λίμματα της Αττικής. Η Αττική έχει μια επιβάρυνση. Ναι. Διερευνούμε αυτή τη στιγμή από το RNA που έχουμε απομονώσει από τα λίμματα το ποσοστό της όμικρον που βρίσκεται εκεί, και αυτό μπορεί να είναι μια σοβαρή ένδειξη του επιπολασμού της όμικρον σε ολόκληρη την κοινότητα. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open, ο καθηγητής Ηλίας Μόσχελος τόνισε ότι η μοναδική ασπίδα στην όμικρον είναι ο εμβολιασμός και με την τρίτη δόση. Αν κάνουμε την τρίτη δόση της Pfizer και της Moderna, αυτό κτίζει πάνω στις δύο δόσεις της AstraZeneca και της Johnson & Johnson. Το λέω αυτό γιατί πολλοί θεώρησαν ότι ήταν άχρηστες οι δύο πρώτες δόσεις. Δεν ισχύει αυτό. Κτίζει η τρίτη δόση για να μας προσφέρει επαρκή προστασία όσον αφορά τη σοβαρή νόσο. Στο τραπέζι των ειδικών, η αλλαγή του 50% συνένα κρούσματα για το κλείσιμο των σχολικών τμήματων με το άνοιγμα των σχολείων από τις διακοπές. Η πανδημία είναι ένα δυναμικό φαινόμενο το οποίο διαρκώς εξελίσσεται. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να το παρακολουθούμε. Εάν θα γίνει κάτι με τα πανεπιστήμια ή με τα σχολεία, δεν θα οφείλεται στα πανεπιστήμια ή στα σχολεία, θα οφείλεται στην ευρύτερη κατάσταση της κοινωνίας. Δηλαδή τα πανεπιστήμια και τα σχολεία δεν είναι φορείς που απλώνεται η πανδημία. Οι εκτιμήσεις είναι ότι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου θα φανεί η πρώτη πίεση από την όμικρον στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.